Το Υπουργείο Παιδείας έχει σαφέστατη θέση, ξέρει πολύ καλά και ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Διευθυντών, ότι έχει ετοιμάσει ένα αριθμό φυλάκων λειτουργών ασφάλειας και υγείας, ο οποίος θα βοηθήσει το όλο θέμα. Δεν είναι ξέφραγκο αμπέλητες τα σχολεία μας. Οι διευθυντές καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια μαζί με την ομάδα εργασίας που έχουν για την και οι εφημερεύσεις βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμό. Για να το λέει όμως ο πρόεδρος των διευθυντών, κάτι ξέρει και πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα, φαντάζομαι. Αφού το λέει ο πρόεδρος των διευθυντών, εγώ στο γραφείο μου δεν έχω καταγγελίες από τους διευθυντές για να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Θα μιλήσω με τον συνάδελφο για να δω ακριβώς τις περιπτώσεις που υπονοεί. Άρα εκ των πραγμάτων είναι σημαντικό στον βαθμό που συμβαίνει αυτό να στέλνονται με τεκμηριωμένο τρόπο για απαραίτητες θέσεις για να έχει πληρέστερη εικόνα του Υπουργείου Παιδείας. Εάν ο ίδιος έχει αυτήν την εικόνα, εγώ σας λέω σαφέστατα ότι μέσα από τους υπηρεσιακούς φακέλους δεν φαίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Τώρα σε σχέση με την καταγγελία και το κηλικείο, από ό,τι φαίνεται έχει ελεγχθεί το σχολείο. Έχει ελεγχθεί όχι μόνο το σχολείο, αλλά έχει γνωματεύσει και ήδη η ΚΑΝ μέσα από τη διερεύνηση που έκανε και αντιλαμβάνεστε ότι είναι διαπροσωπικές διαφορές που υπάρχουν, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την καταγγελία και δι' μεταναστευτικά. Μάλιστα, είχαν και διαφορές και μάλιστα. Και λέει ο ένας διάφορα και πάει λέγοντας ιστορία. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, το ξεκαθαρίζουμε. Τώρα τα μέτρα, τα επιπλέον που καλείται η πολιτεία με ψυχολόγους και όλα τα υπόλοιπα να τα πάρει για να στηρίξει τα παιδιά, γιατί από ό,τι φαίνεται η πρόληψη είναι σημαντικότερη. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνει άλλους 20 ψυχολόγους. Έχει, όπως έχω πει και για τους λειτουργούς ασφάλειας υγείας. Άρα το θεσμικό πλαίσιο παράλληλα με τα προγράμματα τα οποία αναπτύσσονται αυτήν το χρονικό διάστημα, προγράμματα πρόληψη αλλά και δημιουργία αυτοπεποίθηση στα παιδιά, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες, πιστεύουμε ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Θα μείνουν τα ναρκωτικά εκτός σχολικού χώρου. Πόσους έχουμε ψυχολόγους? Αυτή τη στιγμή είναι 40 συν 20. 60. Είναι αρκετοί ή όχι? Χρειάζεται περισσότερη αναβάθμιση και προσπαθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση για την υπηρεσία ανεκτήτης ψυχολογίας. Άρα ενισχύεται, βρείτε κονδύλια, πέστε στον Υπουργό να σας δώσει κι άλλα, να προσλάβετε κι άλλους για να προλάβουμε το κακό που έχει μπει να το βγάλουμε εκτός σχολείων. Είναι εκτός σχολείων. Σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Αυτός ο μικρός βαθμός δημιουργεί προβλήματα όμως. Μάλιστα. Κανείς δεν περισσεύει και... Όχι, σίγουρα. Ευχαριστούμε κύριε Λουί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.